Τώρα, ο μυστηριώδης θάνατος του Ναβάλνη είναι ο τελευταίος σε μια σειρά ύποπτων εκαθαρίσεων πολιτικών, επιχειρηματιών, πρακτόρων αλλά και δημοσιογράφων που αντιτάχθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο Ρώσο πρόεδρο. Άλλοι πυροβολήθηκαν εν μέση οδό, άλλοι δηλητηριάστηκαν με ραδιενεργές ουσίες και κάποιοι απλώς πήδηξαν από το παράθυρο με βάση την επίσημη εκδοχή του Κρεμλίνου. If all of your political opponents are dead in prison, poison, doesn't that send a message that you do not want a fair political fight? Значит, по поводу того, кого убьют. Η λίστα των δολοφονιών και των θανάτων όσων το Κρεμλίνο θεωρούσε ως επικίνδυνους εχθρούς είναι μακρά. Εκτελέσεις στη μέση του δρόμου, δηλητηριάσεις με πρακτικές ψυχρού πολέμου, περίεργες αυτοκτονίες. Το Δεκέμβριο του 2015 ο Μπόρις Νεμτσόφ θα δολοφονηθεί με τέσσερις σφαίρες καθώς περπατούσε σε γέφυρα μπροστά από το Κρεμλίνο. Notice also the car behind the snowplow. Moments later, the video shows one person left at the scene, presumed to be Nemtsov's companion, and a person running into a car and the car speeding off. Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γέλτσιν, αποτελούσε τον πιθανότερο πολιτικό κληρονόμο του πριν διοριστεί αναπάντεχα και ξαφνικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην ρωσική προεδρία. Critics of the government, critics of Putin, bad things seem to happen to them. Yes, unfortunately, existing power represent, let I say, Russia of 19th century. Το Νοέμβριο του 2006 η παγκόσμια κοινή γνώμη γίνεται μάρτυρας ενός δραματικού κατασκοπευτικού θρίλερ. Στόχος ο Ρώσος πρώην πράκτορας Αλεξάντερ Λιτβινένκο που είχε αυτομολύσει στη Βρετανία και συνεργαζόταν με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Ρώσοι πράκτορες θα τον δηλητηριάσουν με τη ραδιενεργή ουσία Πολώνιο 210 στο ξενοδοχείο Millennium. The trail of polonium traces leads not just from London to Moscow, but directly to the door of Vladimir Putin's office. Ο Σεργέι Σκρυπάλ ήταν ο δεύτερος Ρώσος πράκτορας που συνεργαζόταν με τις Βρετανικές αρχές. Επέζησε από δολοφονική απόπειρα δηλητηρίασης το 2018. It is now clear that Mr. Skripal and his daughter were poisoned with a military-grade nerve agent of a type developed by Russia. Την ημέρα που ο Ρώσος πρόεδρος γιόρταζε τα 54 γενέθλιά του, η δημοσιογράφος Άννα Πολιτκόφσκαγια βρισκόταν νεκρή μέσα στο ανσασέρ του συγκροτήματος κατοικιών όπου έμενε στη Μόσχα. Δέχθηκε τρεις σφαίρες στο σώμα και μια στο κεφάλι. Ήταν μόλις 48 ετών. Ούτε ζουρναλίστ στην Ρωσία, ούτε. Понимаю, что это рискованная профессия. Когда шахтер опускается в шахту, он тоже знает, что может погибнуть. И у нас также. Το 2013 ο πολιτικός Μπόρις Μπερεζόφσκις, φοδρός επικριτής της κυβέρνησης Πούτιν, βρέθηκε κρεμασμένος στο μπάνιο του σπιτιού του, στο Άσκο της Βρετανίας, όπου του είχε δοθεί πολιτικό άσυλο. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Η συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε τον αρχηγό των μισθοφόρων της Βάγνερ και ο θάνατος του Γκεβγένη Πριγκόζιν που ηγήθηκε της ανταρσίας εναντίον των δυνάμεων του ρωσικού στρατού για πολλούς δεν αποτέλεσε έκπληξη. Πολλές ακόμη υποθέσεις που δεν εξιχνιάστηκαν ποτέ με θύματα επικριτές του Πούτιν παραμένουν καταχωρημένες ως δυστυχήματα ή αυτοκτονίες, συνθέτοντας ένα παζλ αίματος που ρίχνει βαριά σκιά πάνω στο Κρεμλίνο.